Ο Σάββας Χαραλάμπους από το Άρσος και τελευταία κάτοικος Λεμεσού, 75 ετών, είναι το νέο θύμα της ασφάλτου. Έχασε την ζωή του χθες το βράδυ σε καραμπόλα 5 αυτοκινήτων στον δρόμο Λεμιτόμο, Καντού Σουνίου στη Λεμεσό. Το νέο θανατηφόρο δυστύχημα έγινε στις 8:45 το βράδυ. 5 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους βία με τραγικές συνέπειες. Ένα νεκρό και 5 τραυματίες, από τους οποίους 2 σοβαρά. Από την σύγκρουση, το πρώτο όχημα περιστράφηκε στην άσφαλτο και ακινητοποιήθηκε, ενώ δεύτερο κατέληξε σε χαντάκι βάθους 1 μέτρου. Τα άλλα 2 σταμάτησαν στο παγκέτο του δρόμου, ενώ μετά από λίγο 5ο όχημα καρφώθηκε βία σε ένα από τα κινητοποιημένα οχήματα. Αστυνομικοί της τροχέας και της πυροσβεστικής έσπευσαν στη σκηνή και άρχισε επιχείρηση απεγκλωβισμού των τραυματιών από τα συντρίμμια. Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώνεται ο θάνατος του 75χρονου. Η αστυνομία βρίσκεται στο αρχικό στάδιο των εξετάσεων για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το δυστύχημα αυτό, και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα που μπορεί και όλοι οι παράγοντες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην πρόκληση του δυστυχήματος αυτού. Ο δρόμος Καντού Σουνίου κλείνει για ώρες, αφού έπρεπε να διερευνηθούν τα αίτια της νέας τραγωδίας. Στον δρόμο Καντού Σουνίου δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνονται θανατηφόρα δυστυχήματα. Εξού και αποκαλείται δρόμος Λεμιτόμος. Δρόμος Λεμιτόμος γίνεται από την ειδωτική συμπεριφορά ορισμένων προσώπων και όχι όλων. Δυστυχώς, με τη συμπεριφορά αυτήν έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, και τα χειρότερα να είναι να χάνουμε ανθρώπινες ζωές. Άδικα. Ο αναπληρωτής υπεύθυνος της τροχέας Λεμεσού υπογράμμισε ότι τα πλήστα θανατηφόρα δυστυχήματα οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα. Το αίμα συνεχίζει να ρέει άφθονο στην άσφαλτο. Οικογένειες ντύνονται στα μαύρα και παιδιά μένουν ορφανά. Ένας εφιάλτης δίχως τέλος. Οι αριθμοί τρομάζουν. 30 νεκροί τους πρώτους 8 μήνες του 2019 σε 30 θανατηφόρα δυστυχήματα. Μόνο τις τελευταίες 10 ημέρες έχασαν την ζωή τους 7 συνάνθρωποι μας. Όλοι έχουμε την υποχρέωση, φεύγοντας από το σπίτι, να επιστρέφουμε πίσω. Ακέραιοι στην οικογένειά μας, η υπερβολική ταχύτητα δεν αποσκοπεί πουθενά, απλά κερδίζεις ένα μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς όμως να κερδίζεις στη ζωή. Ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία για τους μοτοσυκλετιστές που χάνουν την ζωή τους στην άσφαλτο. Από τους 30 νεκρούς του 2019, οι 11 είναι μοτοσυκλετιστές. Με αφορμή τα 2 νέα θανατηφόρα δυστυχήματα, θα πραγματοποιηθεί αύριο σύσκεψη στο Αρχηγείο Αστυνομίας για αξιολόγηση της κατάστασης και ελήψη αποφάσεων, αφού δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση.